πρώτερος ζωγράφος του μέσου του 400, από το 1450 δηλαδή μέχρι το 1490 περίπου, στο δεύτερο μισό καλύτερα, είναι ο πιο σημαντικός ζωγράφος της Φλωρεντίας εκείνη την περίοδο. Ο Λεωνάρντο είναι λίγο νεότερος και ο Μικελάντζελο αρκετά νεότερος, οπότε ανήκουν στο 500 ουσιαστικά. Εκεί λοιπόν έχω ένα από τα πολύ όμορφα έργα, αυτή την Πριμαβέρα, την Άνοιξη, όπως είναι γνωστή. Βεβαίως είναι αρκετά κλειδωμένα αυτά τα έργα, με την έννοια του ότι είναι τόσο ωραία, όπου έχουν πυροδοτήσει τόσο πολλές και διαφορετικές ερμηνείες, όπου ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι για τους συμβολισμούς και τις πηγές που πυροδότησαν τη δημιουργία τους. Πρόκειται για ένα από τα αριστουργήματα των Ουφίτσι, μαζί με το άλλο, το Παρισσότου, που είναι η λεγόμενη γέννηση της Αφροδίτης, που έχει τις ίδιες διαστάσεις και πιθανόν ήταν η ίδια παραγγελία. Οπότε εδώ βλέπω πάλι ένα hortus conclusis, έναν παραδεισένιο κήπο και έναν εκπληκτικό συνδυασμό παγανιστικών στοιχείων μέσα από ένα είδος χριστιανικές αναφορές. Έτσι όπως βλέπουμε τον πίνακα, είναι μεγάλο όπως βλέπετε από το Ουφίτσι, έχει ανανεωθεί τώρα και ο φωτισμός, το έχουν βάλει τα τελευταία δύο χρόνια μετά την ανακαίνιση, έτσι έχουν αναδειχτεί αυτά τα έργα, οπότε και να τα έχετε δει να ξαναπάτε. Η αφήγηση αρχίζει από το δεξί μέρος του πίνακα, όπου εισβάλλει ο Ζέφυρος, αυτή η σχετικά απειλητική μελανή μορφή, η οποία μελανή μορφή και το απειλητικό της περιεχόμενο και τα φουσκωμένα είναι Ζέφυρος που φυσάει. Είναι Άνοιξη. Ο Ζέφυρος φυσάει την Άνοιξη. Άρα έρχεται η Άνοιξη, δεν είναι χειμωνιάτικος άνεμος, και έρχεται η Άνοιξη και φυσάει ο Ζέφυρος. Επειδή οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ταυτίσει το πρίξιμο των γενικά τα πνευστά όργανα, τα είχαν ταυτίσει με αυτό που πάρα πολύ αργότερα ο Νίτσε θα διαχωρίσει ανάμεσα στο Διονυσιακό και το Απολλώνιο. Θα το ξέρετε αυτό φυσικά. Απλώς το επαναλαμβάνω ότι τα πνευστά όργανα, επειδή προδιαθέτουν σωματικό κόπο, φουσκώνεις, ξεφουσκώνεις, φυσάνει πνεύμονες, κοκκινίζεις, κάνεις δείχνεις, ταυτίζονταν με το Διόνυσο και τη σωματικότητα. Ενώ τα έγχορδα όργανα, επειδή τα παίζεις πιο νυφάλια, η άρπα, η λύρα, η κιθάρα, δεν χρειάζεται να φουσκώνεις, να ξεφουσκώνεις, ο κόπος που κάνεις δεν είναι τόσο επικεντρωμένο σωματικά, όσο νοητικά, ταυτίζονταν με τον Απόλλωνα, άρα θεωρούνται πιο νυφάλια και πιο θεϊκά. Γι' αυτό και ο Πάνας παίζει αυλό, γι' αυτό και ο Διόνυσος έχει αυτή την ακολουθία και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν εμφανίζει εδώ τον Ζέφυρο που τον ταυτίζει κατά κάποιο τρόπο με ένστικτα, γιατί βλέπει αυτή την πολύ όμορφη κοπέλα, τη Χλωρίδα, που είναι μια νύμφη του δάσους και την ερωτεύεται, την ωραίγεται και της επιτίθεται και συνευρίσκεται μαζί της. Και καθώς συνευρίσκεται μαζί της, στη συνέχεια μετανιώνει, αυτό δεν είναι του Οβιδίου, όλα αυτά είναι κυρίως από αρχαίους Ρωμαίους ποιητές. Με βάση τον Οβίδιο είναι οι περιγραφές. Αλλά χρησιμοποιούν και άλλες πηγές, γιατί είναι η εποχή που ανακαλύπτουν όλους τους αρχαίους. Από τον Οβίδιο και τον Κικέρονα μέχρι τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Οπότε χρησιμοποιούν μέσα στα έργα τους πολλές αναφορές σε αυτές τις ετερόκλητες πηγές, τις οποίες τις συμπλέκουν με έναν τρόπο, επιδεικνύοντας και ένα είδος αρχαιομάθειας που σήμερα είναι πιο δύσκολο να ξεκλειδώσει το έργο. Μπροστά δηλαδή σε αυτό το έργο το οποίο κοσμούσε τα σαλόνια των Μεδίκων, υπήρχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μαζεύονταν και κουβεντιάζαν όλα αυτά. Κουβεντιάζαν τις λεπτές αποχρώσεις ενιών και σημασιών που υπάρχουν πίσω από κάθε μορφή και πίσω από κάθε λεπτομέρεια. Άρα υπήρχε λοιπόν σε μια άλλη περιγραφή ο Ζέφυρος μετανιώνει που τον κάστρωσε τον κορίτσι, με συγχωρείτε για την έκφραση, και την παντρεύεται. Και γίνονται οι δύο μόνιμοι κάτοικοι του δάσους. Ο άνεμος που φυσά και η Χλωρίδα που αναπτύσσεται. Σε μια τρίτη πηγή χριστιανική που κάνει μια παραφθορά αυτού του Οβιδιακού μύθου, έχω τις τύψεις. Οι τύψεις δεν ήταν χαρακτηριστικό της αρχαίας γραμματείας τόσο έντονη, οπότε είναι πιο χριστιανικής προέλευσης αυτό το κείμενο και σε αυτό το κείμενο ο Ζέφυρος νιώθει τύψεις, οπότε με τη βοήθεια των θεών μεταμορφώνει τη Χλωρίδα
σε αφηρημένη έννοια την φλόρα. Οπότε τα δύο κορίτσια που βλέπετε εκεί δεξιά είναι το ίδιο κορίτσι. Η γυμνή με τα πέπλα και με την πολύ έντονη σωματικότητα είναι η Χλωρίδα, το ίδιο κορίτσι όταν ήταν Χλωρίς, και μετά η ντυμένη με τα λουλούδια είναι το ίδιο κορίτσι που μεταμορφώνεται στην έννοια της ανθοφορίας και της βλάστησης της κάθε άνοιξης, γινόμενη πλέον μία αφηρημένη έννοια που είναι η έννοια της αναγέννησης της φύσης. Πάμε προς τα δω, εκεί εμφανίζει τη μορφή της Αφροδίτης, επιστρέφεται από μία αψίδα που χρησιμοποιεί πάρα πολύ όμορφα συνθετικά, ενώνονται μυρθιές είναι αυτά, και γύρω-γύρω πορτοκαλιές, με τους συμβολισμούς που έρχονται, θα πούμε μετά. Ενώνονται μυρθιές και κάνουν σκοτεινό background για να φέξει τη μορφή της άνοιξης, το οποίο εναλλάσσεται άνοιξης, και στη συνέχεια πάνω από εκείνο ο έρωτας που εγχωράει και να, αυτό για να μην βλέπει υποτίθεται, και το ξέβει. Οι τρεις χάριτες είναι ένα αριστούργημα γραμμικής ανάπτυξης, θα το δούμε σε λίγο σε λεπτομέρεια. Χορεύουν ένα χορό ο οποίος είναι επηρεασμένος από τους παγανιστικούς χορούς που διοργάνωναν οι Μέδικοι στις διάφορες βίλες και τις τελετουργίες που προσπαθούσαν να αναβιώσουν τα αρχαία έθιμα. Και στη συνέχεια καταλήγουμε στον Ερμή, εδώ, στο άκρο αριστερό του πίνακα, ο οποίος με το κηρύκιό του εμποδίζει τα σύννεφα που πάνε να εισβάλλουν σε αυτόν τον παραδεισένιο κήπο, θέλοντας να κρατήσει για πάντα την άνοιξη στον πίνακα επάνω και στις επιθυμίες των ανθρώπων. Οπότε έχω μία πολύ όμορφη αλληγορία, η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν βοτανολογική απεικόνηση όλων των ανθέων που αναπτύσσονται την άνοιξη. Στα κοντινά πλάνα θα δείτε πάρα πολύ ωραίες λεπτομέρειες από τα ανθάκια αυτά που λαμπυρίζουν σαν πηγολαμπίδες στο σκοτεινό χορτάρι, όπως σπιλφυρίζουν σαν χρυσά έτσι, μήλα των εσπερίδων τα πορτοκάλια στο πάνω κομμάτι, δημιουργώντας ουσιαστικά μία παντεσία από κοντράστ φωτεινά και σκοτεινά και γραμμικές αναπτύξεις όπου τα πάντα συμπλέκονται. Υπάρχει κάτι το ιδιαιτέρως χορευτικό σε όλο αυτό. Αν δείτε τις κινήσεις των χεριών, είναι ουσιαστικά σαν ανατολική χορή παντομή μας. Αν δείτε τις κινήσεις των ποδιών, είναι οι μεταβάσεις από το πάτημα της ύλης στο αέρινο γύρισμα της ψυχής. Όλα αυτά τα ενσωματώνει ο Μποτιτσέλη μέσα σε αυτό το έργο και δημιουργεί αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ατμόσφαιρα, η οποία ατμόσφαιρα κάνει ένα από τα πιο όμορφα έργα αυτής της περίοδου να λειτουργεί μέσα από αυτή την εξαιρετική αλληγορία.